Σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στον χώρο της παιδείας, επανέρχεται με ανακοίνωσή της η τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο χώρο μετά από την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο με τον οποίο έγιναν οι επιλογές των διευθυντών εκπαίδευσης, δημιουργώντας ζητήματα νομιμότητας των πράξεων που αυτοί εκδίδουν, όπως επίσης σε αμφισβήτηση τίθεται και η νομιμότητα σύστασης των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων. Εμείς στο δελτίο τύπου μας επανερχόμαστε σε ζητήματα παιδείας, γιατί στη Νέα Δημοκρατία και στην ΟΔΕ Ξάνθης πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι το σημαντικότερο κομμάτι για την ανάπτυξη της πατρίδας μας και σε αυτό πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Επανερχόμαστε λοιπόν και παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με μια δικαστική απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση το οποίο ο νόμος με τον οποίο έγιναν οι επιλογές των διευθυντών αλλά και των διευθυντών εκπαίδευσης κρίθηκε αντισυνταγματικός. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο νομικό ζήτημα, το οποίο έγκυται στην νομιμότητα των πράξεων τις οποίες εκδίδουν αυτά τα πρόσωπα. Πέραν τούτου, υπάρχουν τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία προείστανται οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι οποίοι έχουν εκλεγεί πάλι με το αντισυνταγματικό αυτό νόμο. Άρα δημιουργούνται δυσθεώρητα νομικά ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων που εκδίδουν και αυτά τα όργανα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που έχουν αυτά τα όργανα, να πω την πιο απλή ότι ασχολούνται με το σύνολο των αποσπάσεων, των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και οι οποίες αγγίζουν όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά αγγίζουν ακόμα και τα παιδιά και το σύνολο της παιδείας, γιατί έχουν προεκτάσεις, σαφώς οι εκπαιδευτικοί έχουν προεκτάσεις πάνω στην παιδεία, θέτουμε ένα ερώτημα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι διφυές. Υπάρχουν λοιπόν δύο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τι θα γίνει με τις πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί, πώς θα νομιμοποιηθούν, αν νομιμοποιηθούν, αλλά και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Διότι προθύστερα δεν γνωρίζαμε, αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθέσεις συμβουλίων αλλά και διευθυντές εκπαίδευσης και σχολείων οι οποίοι έχουν εκλεγεί παρανόμως, δηλαδή αντισυνταγματικώς. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση? Οι παρανομίες οι προηγούμενες δεν μπορούν να καλυφθούν με κανέναν τρόπο. Οπότε θα προβούμε σε κάποια μεσοβέζικη λύση, η οποία όμως θα δημιουργήσει προβλήματα στο κράτος. Γιατί και θα επιβαρύνει τη δικαιοσύνη, είναι χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες μπορούν να βασιστούν σε αυτήν την απόφαση, αλλά μπορεί να επιβαρύνει ακόμα και υλικά το κράτος. Από εκεί πέρα όμως το κράτος δεν είχε γνώση. Τώρα πλέον έχουμε. Τι θα κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει δείξει ότι τα αντανακλαστικά της είναι πολύ, πολύ πεσμένα. Και επειδή φοβόμαστε ότι αυτό θα αντιμετωπίσουμε ξανά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εγρήγορση. Αναμένουμε απάντηση και παλιότερα είχαμε θέσει ερωτήματα τα οποία πάλι δεν απαντήθηκαν. Ευελπιστούμε και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι αντίστοιχες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διευθύνσεις εκπαίδευσης να αποφύγουν τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Την προηγούμενη φορά όταν ρωτήσαμε για ζητήματα παιδείας, το μόνο που λάβαμε ήταν μια τεχνητή ένταση. Να μην προφύγουμε πάλι σε ένταση, να δώσουμε λύση στα προβλήματα του κόσμου, να αποφύγουμε τον πολιτικό λόγο και να πάμε στην ουσία. Και ουσία δεν βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλους τους τομείς. Ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό αναφορικά με την ομαλή διοικητική λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει και μάλιστα άμεσα η κυβέρνηση.